Μια μικρή τοποθέτηση θα κάνω. Νομίζω τα περισσότερα πράγματα είναι κοινά γνωστά σε όλους. Θέλω να πω το εξής, ότι πριν από κάποια χρόνια, βλέποντας την κρίση να έρχεται μπροστά, αποφασίσαμε να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε. Και αυτό γιατί. Γιατί αυτά που συνέβαιναν ξεπερνούσαν κάθε λογική. Βγήκαμε λοιπόν και στήσαμε ένα αγροτικό σύλλογο, στήσαμε ένα ολόκληρο κίνημα, το οποίο στηριζόταν πάνω σε μια λογική. Και γιατί το λέω αυτό? Τι λογική έχει να υπάρχει ο ΕΛΓΑ όταν δεν αποζημιώνει στην ουσία τίποτα πέρα από ένα χαλάσι το οποίο και αυτό μας τυραννάει, περνάει κανένας χρόνος, ενάμιση. Πέρυσι είχαμε το ίδιο ζήτημα με τους πακετούς. Μπήκαμε στην ίδια διαδικασία να κάνουμε, λέει, δηλώσεις με δική μας ευθύνη, η ευθύνη του ΕΛΓΑ που είναι. Κάναμε δηλώσεις με δική μας ευθύνη, ορίστηκαν 5 θύλακες στο νομό Ημαθίας, ελάχιστες μικρές περιοχές κτλ. Οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ότι είχαν περισσότερο παγετό από τις άλλες, ή τέλος πάντων ο ΕΛΓΑ είναι, γιατί μόνο εκεί υπήρξε ο παγετός. Αποζημιώθηκαν κάποιοι λίγοι άνθρωποι, οι υπόλοιποι κλαίγαμε τη μοίρα μας ώστε να έρθει το επόμενο χαλάσι. Ήρθε το επόμενο χαλάσι, ξανακλαίγαμε τη μοίρα μας ένα χρόνο, δόθηκε, λέει, το 80% στην ουσία σε πολλούς που είχαν τα μισά λεφτά. Εάν εμείς δεν είμαστε τυπικοί απέναντι στις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με αυτά που δηλώσουμε στον ΕΛΓΑ, υπάρχει η ποινή, η οφειλή μας να πάει στο Δημόσιο Ταμείο και να γίνονται άμεσα απαιτητά τα χρήματα που οφείλουμε. Εάν ο ΕΛΓΑ δεν είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του σε εμάς, δεν υπάρχει καμιά ποινή. Δεν υπάρχει κανείς να του επιβάλλει κάτι, ώστε να είναι και άμεσος και έγκαιρος και έγκαιρος, όπως λέγανε παλιότερα. Πλήρωσε λοιπόν, λένε, το 80%, ίσως να πλήρωσε και λιγότερο για το χαλάσι που μας πάρεσε. Καμία αντίδραση από πουθενά. Καμία κατανόηση από πουθενά. Εάν εμείς που είχαμε τη μεγάλη ζημιά πέρσι, την οποία έχετε φέρει εσείς εδώ σε άλλη περιοχή τη Μαθήνα, δεν ήμασταν εντάξει στις υποχρεώσεις μας, αυτές λεγόταν εφορία, είτε λεγόταν ασφαλιστικά ταμεία, είτε λεγόταν ασφάλιση του ΕΛΓΑ, τότε έχουμε την ποινή να πάνε στο Δημόσιο Ταμείο και τα χρέη μας να επιβαρύνονται με τόκους κτλ. Να μην μπορούμε να πάρουμε φορολογικές ενημερώσεις, να μην μπορούμε να πάρουμε την επιδότησή μας, να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όλα αυτά μαζί, συναδελφοί, μαζί με τη σκληρή φορολογία για την οποία παλέψαμε. Την τρενάραμε, επί 8 χρόνια τρενάραμε τη φορολογία και την πηγαίναμε πίσω. Γιατί μην νομίζει κανείς ότι αυτή η φορολογία δεν θα είχε επιβληθεί εδώ και μια πενταετία. Θα είχε επιβληθεί. Οι αγώνες που κάνανε οι αγροτικοί σύλλογοι την πήγαν πίσω. Αυτό γιατί πολλές φορές ακούμε ότι έλα μωρέ και τι έγινε τώρα, πήγατε στην κουλούρα και φωνάξατε εκεί, ξέρω εγώ, 50% άνθρωποι, 200. Και τι έγινε. Κάθε φορά γινόταν και κάτι. Και η φορολογία πήγε πίσω. Και θυμάστε τι έγινε με τον έμφυα στα χωράφια, τον οποίο αν δεν τον αντιπαλεύαμε, σήμερα μπορεί να ήταν και 25 και 30 ευρώ στο έργο. Και πάλι συνεχίζουμε να παλεύουμε. Με αυτές τις δυνάμεις, με αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ήμασταν που φωνάζαμε ότι δημιουργείται ένας ασφιχτικός κλειός γύρω από τον αγρότη, που τον οδηγεί στην εξουδετερώση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσοι από εμάς θα αντέξουν φέτος? Τα λέγαμε και πριν από 3 χρόνια και πριν από 4 και 6. Πόσοι από εμάς θα αντέξουν φέτος με 10 λεπτά ροδάκινο, με μια ζημία από την βροχόπτωση, η οποία δεν θα καλυφθεί, με τεράστιες υποχρεώσεις, και εδώ η φορολογία θα βγει όχι με βάση το εισόδημα που θα έχουμε φέτος, γιατί δεν θα έχουμε εισόδημα. Η φορολογία για τον καθένα μας και ο ΕΦΚΑ θα βγουν με βάση τα τεκμήρια. Και τεκμήριο είναι το σπίτι που ζούμε, είναι το αυτοκίνητο που οδηγούμε, είναι το τρίτο παιδί που γεννήσαμε. Τεκμήριο θα είμαστε. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν είναι ασφυξία, το να παθαίνεις ζημίες και να μην αποζημιώνεις, το να φορολογείσαι για εισοδήματα που δεν έχεις,
και να αναγκάζεσαι να τα πληρώνεις και για την επόμενη χρονιά. Φέτος κάνουμε φορολογικές δηλώσεις. Δηλώσαμε το εισόδημα το περσινό και πληρώνουμε και 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, δηλαδή για αυτή που διανύουμε. Μα αυτή τη χρονιά που διανύουμε κανείς μας δεν έχει εισόδημα. Πώς θα πληρώσουμε αυτό που μας ζητάει. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι μηχανισμοί, είτε ευρωπαϊκοί είτε εθνικοί, οι οποίοι αναφέρονται σε περιπτώσεις και σε περιόδους κρίσης, σε καταστάσεις κατάρρευσης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά κατάρρευση και στο Ροδάκινο και περισσότερο στον κόσμο ο οποίος καλλιεργεί το Ροδάκινο. Αυτούς τους μηχανισμούς λοιπόν ζητήσαμε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση που κάναμε στο Μακροχώρι να ενεργοποιήσει ο Υπουργός Γεωργίας ο κ. Αποστόλου. Ζητήσαμε συνάντηση μαζί του μέσω των βουλευτών της Δημαρχίας, η οποία συνάντηση, παρότι οι συνάδελφοί μου κατέβηκαν στην Αθήνα, δεν έγινε, γιατί είχε φόρτο εργασίας ο κ. Αποστόλου. Τα ρίσκια αυτό που ζούμε εμείς δεν ανταποκρίνεται στο δικό του φόρτο. Λοιπόν, και αφαιθήκαμε σε μία τύχη η οποία τι λέει, η οποία λέει ότι η στήριξη δεν υπάρχει και σε ό,τι αφορά τις προποπτώσεις και τις υπόλοιπες σημείες κτλ. Θα γίνει μία επιτροπή η οποία θα εξετάσει αν πράγματι ήταν έτσι. Στην Ελλάδα, όποτε δεν θέλεις να λύσεις ένα θέμα, δημιουργείς μία επιτροπή. Αυτό κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος του ΕΚΑ. Και θα έρθουν ένα χρόνο μετά, αφού κάνουμε δηλώσεις, λέει, με δική μας πρωτοβουλία, να μας πούνε ότι αυτό δεν το καλύπτει ο οργανισμός. Δεν το καλύπτει ο κανονισμός του οργανισμού. Ό,τι έγινε με τον παγετό. Υπάρχει κανείς υπεύθυνος να δει την κατάσταση, να δει πώς εξελίσσεται αυτός ο κόσμος, γιατί στην ουσία. Κοιτάξτε, δηλαδή, πέρα από ότι διαχειρίζονται και κάποια λεφτά, διαχειρίζονται και κάποιες ανθρώπινες ψυχές, διαχειρίζονται έναν λαό. Όμως, και αυτός ο λαός θα πρέπει να δείξει αυτή τη στιγμή τα δόντια. Τώρα που καταραίωνα, νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να ακούσουμε το προσκλητήριο του Αγροτικού Συλλόγου, άσχετα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τα πρόσωπα, γιατί καμιά φορά παίρνουμε και κάποια προσωπικά. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το προσκλητήριο, γιατί είναι η έσχατη των κινήσεων που μπορούμε να κάνουμε. Τελευταία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πολλοί από εμάς, και το βλέπω καθημερινά στο χωριό μου, έχουν καταρρεύσει. Έχουν αφαιθεί, έχουν παραδοθεί, δεν θα πούν σε κανέναν από εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που από τώρα ζουν τον οικονομικό χειμώνα. Από τώρα τους. Φανταστείτε τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Εδώ λοιπόν υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Ο Αγροτικός Σύλλογος καλεί όλους τους αγρότες του νομού Ημαθίας μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο της Νέας στο Μαρίνο Αντίπα να σταθούμε και να συμπαρασταθούμε σε αυτούς που θα παλέψουν, σε αυτούς που θα διεκδικήσουν, γιατί χωρίς στήριξη και χωρίς αποζημίωση του χρόνου σε αυτή την αίθουσα θα είμαστε το 1/3. Ξεκινάμε λοιπόν από τη στιγμή που ο κύριος Αποστόλου δεν θέλει να ακούσει, να το κάνουμε να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Θα το ακούσει μέσα από άλλους τρόπους. Δύο είναι τα συνθήματα. Η αποζημίωση, η ουσιαστική αποζημίωση, η γρήγορη αποζημίωση, όχι του χρόνου του Νοέμβριο, και η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η στήριξη του προϊόντος. Το Ροδάκινο τα τελευταία 60 χρόνια ζει και συντηρεί 2, 3, 4 νομούς στην Ελλάδα. Μέσα από το Ροδάκινο υπάρχει μια διαδικασία και σε αυτό θέλουμε συμπαραστάτες και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το περίγυρο. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία δίνει 5 φορές φορολογικά εισόδημα σε αυτή τη χώρα. Όλοι οι κλάδοι οι οποίοι κινούνται γύρω από εμάς είναι κλάδοι που φορολογούνται. Εάν καταρρεύσει ο παραγωγός και η ίδια η παραγωγή, γιατί τα λισοπρίωνα πήρανε φωτιά κάτω στον κάπο, τότε καταραίει η Μαθία.
καταραίει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, ένα μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών. Ας μην επικεντρωθούμε λοιπόν μόνο στο δέντρο, το οποίο λέγεται εργά, ας δούμε και το δάσος που λέγεται συνολικά παραγωγή του ροδάκτη. Και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και σε αυτό επάνω θα πρέπει να σκύψει ο Αποστόλου. Και μην έρχεται μόνο όταν κάνουμε ευχαίστες και πανηγύρια. Να έρχεται και την ώρα που υποφέρουμε. Να έρχεται και την ώρα που δεν πληρωνόμαστε. Πού ακούστηκε, σε ποια χώρα του κόσμου ακούστηκε να φεύγουν προϊόντα προς το εμπόριο χωρίς να αναγράφει την τιμή? Ποιος καπιταλισμός δέχεται τη μηδενική τιμή στο δελτίο αποστολής στο τιμολόγιο? Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά και στην Ουγκάντα ίσως. Δεν επιτρέπεται σήμερα να φεύγει ροδάκινο από το χωράφι και να μην ξέρουμε πού πάει και σε ποια τιμή. Πόσο δύσκολο είναι για τον Αποστόλιο, για τον Υπουργό Οικονομικών, να ορίσει ότι είναι υποχρεωτική αναγραφή? Έτσι θα ξέραμε και σήμερα που έχουμε συμπέρασμα πόσο πουλάει στην μηχανία. Ξέρει κανείς πόσο πουλάει στην μηχανία? Ξέρει κανείς πόσο πουλάει στο εμπόριο? Ξέρει κανείς πόσο πουλάει στο εμπόριο? Το θέμα θεσμικές τιμές είναι μια ιστορία που πρέπει να τη δούμε. Όμως εδώ φτάσαμε στις μηδενικές τιμές. Και δεν λέω προς τους συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί λειτουργούν με μια φιλοσοφία η οποία λέει ότι φτάνε τα προϊόντα, θα διατηρήσουμε και σου δίνουν αυτό που θέλουν. Οι έμποροι σήμερα αγοράζουν τα πάντα από τους παραγωγούς χωρίς τιμή στο δελτίο αποστολής, χωρίς τιμή στο τιμολόγιο. Και αφού περάσει ο καιρός, περάσουν καμιά 60 μέρες, κανένα 2-3 μήνες, και αφού έχουν σκεφτεί καλά τι πρέπει να κάνουν, έρχονται και λένε βάλτε τόσο. Πήγα εγώ ποτέ σε κανένα σούπερ μάρκετ να τα πάρω από το μασούτι και να πω ότι σε κανένα 2-3 μήνες μασούτι θα περάσω και όσο θέλω θα σου δώσω. Το ακούσατε τι θέλω αυτό? Μόνο στο ροδάκινο συμβαίνει και στην αγροτική παραγωγή. Και δεν κατάλαβα τι πολιτεία είναι αυτή. Τι υπουργοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να επιβάλλουν μια συγκεκριμένη τιμή? Μια υποχρέωση να αναγράφει μια συγκεκριμένη τιμή. Πώς δέχεται ο Αποστόλου σήμερα να διακινούνται όλα τα αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα χωρίς τιμή? Πώς δέχεται αυτή η πολιτεία να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή και να λέμε δεν είναι μέσα στον κανονισμό? Τι εξυπηρετεί λοιπόν η πολιτεία? Τι εξυπηρετούν αυτοί οι υπεύθυνοι οργανισμοί, οι καλά αμοιβόμενοι μάνατζερ ιστορίες κτλ. Τι εξυπηρετούν? Λοιπόν, δεν θέλω να επιμείνω άλλο, δεν θέλω να συνεχίσω. Δύο είναι τα πράγματα που μας καίνε, οι αποζημιώσεις και η στήριξη. Η στήριξη του προϊόντος, η στήριξη του παραγωγού, η στήριξη της αγροτικής οικογένειας στον νομό Ευαθίας. Και στον νομό που πέρασε που ο ίδιος, που και αυτός ο ίδιος υποφέρει όπως και εμείς. Σας ευχαριστώ. Και διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι. Κύριε Αντεκατό, έφερε. Μεγάλο κομμάτι. Τεράστιο κομμάτι. Πρώτα αυτό να λες εκεί που πας. Σε μία λογική οικονομία, η διαφορά είναι 23. Εμάς είναι από σκύλια. Λοιπόν, ευχαριστούμε.